Δράσει ενημερωτικέ θα λάβουν χώρα σε οικισμού των Δήμων Μαρονία, Σαπών, Ιάσμου και Αριανών με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του προσυμπτωματικού γυναικολογικού ελέγχου. Στο σημείο αυτό, ας δούμε το βίντεο που ετοιμάστηκε από τον Σύλλογο για την ενημέρωση αυτών των δράσεων. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται σε όλο τον Ομό Ροδόπης. Ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου είναι η έγκυρη και η έγκυρη ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου. Από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις υπό την αιγίδα των Δήμων Μαρονίας Σαπών, Ιάσμου και Αριανών. Γυναικολόγοι του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης θα ενημερώσουν τις γυναίκες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου. Επιπλέον θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί επιστήμονες όπου θα ενημερώσουν για τον τρόπο εγγραφής στην άειλη συνταγογράφηση καθώς και τη δυνατότητα για δωρεάν εξέταση για τον καρκίνο του τραχύλου και τον καρκίνο του μαστού. Τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε επισήμως ότι για πρώτη φορά η διεθνής κοινότητα είναι σε θέση να εξαλείψει έναν καρκίνο, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά υπάρχουν τα μέσα για να εξαλείψουμε αυτόν τον καρκίνο, που είναι ο εμβολιασμός εναντίον του ιού των θυλωμάτων που προκαλεί τον καρκίνο αυτό και η δυνατότητα μοριακού ελέγχου, προληπτικού ελέγχου των γυναικών. Ευτυχώς, τον τελευταίο μήνα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε για πρώτη φορά ένα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τις γυναίκες με στόχο την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου μήτρας. Σύμφωνα με αυτό, όλες οι νεαρές κοπέλες ηλικίας 21 έως 29 ετών θα συνεχίζουν να κάνουν το γνωστό τεστ Παπα-Νικολάου ανά 3 χρόνια, όχι ανά 1 έτος, και όλες οι γυναίκες από εκεί και πέρα, 30 ετών μέχρι 65, θα πρέπει να ελέγχονται με το λεγόμενο HPV DNA test, το μοριακό τεστ το οποίο ανιχνεύει την ύπαρξη του ιού στα κύτταρα του τραχύλου της μήτρας. Έτσι λοιπόν αυτές οι γυναίκες θα απαλλαχθούν από τον κίνδυνο αυτό, κάνοντας αυτές τις δύο απλές κινήσεις, εμβολιασμό σε σχετικά μικρή ηλικία, αλλά και οι μεγαλύτερες γυναίκες έχουν να κερδίσουν αν εμβολιαστούν, και δεύτερον, έλεγχος ανά πενταετία με HPV DNA test από την ηλικία των 30 ετών, τουλάχιστον μέχρι τα 65. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πραγματικά, τώρα με την σύγχρονη νομολογία που υπάρχει ως υπόβαθρο αυτού του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου των Γυναικών, θα καταφέρει με το συνδυασμό αυτών του εμβολιασμού και του HPV DNA testing να εξαλείψει τουλάχιστον ως πρόβλημα δημόσιας υγείας τον καρκίνο τραχύλου μήτρας και να τον κάνει μια σπανιότατη νόσο για την οποία πια δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ. Πιστεύουμε ότι το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να γίνει υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο για όλες τις χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μπει πρωτοπόρος και καλεί όλες τις χώρες σε μια συστράτευση στον στόχο αυτόν που, επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που η διεθνής κοινότητα είναι σε θέση να εξαλείψει έναν καρκίνο. Και μάλιστα τον τέταρτο συχνότερο καρκίνο για τις γυναίκες παγκοσμίως και πιθανόν το δεύτερο συχνότερο για νέες γυναίκες ακόμα και στην προηγμένη Ευρώπη. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Αν κάτι βρεθεί εγκαίρως, μπορεί σχεδόν στο 100% να θεραπευθεί. Η πρόληψη σώζει ζωές. Δεν είναι μόνο μία φράση, είναι μία πραγματικότητα. Οι γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών και πάνω πρέπει να υποβάλλονται σε προσυμπτωματική μαστογραφία και συζήτηση των ευρημάτων με τον ειδικό γιατρό. Ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να χρειαστούν και άλλες εξετάσεις. Υπερηχογράφημα μαστού, για παράδειγμα, μαγνητική μαστών ή και η διενέργεια μιας βιοψίας. Αυτό όμως που είναι πραγματικότητα είναι ότι αν κάτι βρεθεί εγκαίρως, θεραπεύεται σχεδόν στο 100%, ό,τι και να είναι αυτό. Για πρώτη φορά υπάρχει στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό είναι το πρόγραμμα ΦΟΦΗ Γεννηματά,
το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες και αφορά περίπου σε 1,3 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 50 ως 69 ετών. Μέσω του προγράμματος οι γυναίκες αυτές θα λάβουν ένα SMS, άειλη συνταγογράφησης, για να πάνε να κάνουν τη μαστογραφία τους σε ειδικά κέντρα, δημόσια ή ιδιωτικά. Ανάλογα με τα ευρήματα, μέσα από αυτό το μονοπάτι του προσυμπτωματικού ελέγχου, η γυναίκα μπορεί να χρειαστεί να κάνει υπερηχογράφημα μαστών ή και διενέργεια μιας βιοψίας. Είναι η πρώτη φορά που στο ελληνικό κράτος υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, που έγινε πραγματικότητα χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να στείλω σε όλες τις Ελληνίδες είναι πρώτον να εμβολιαστούν οι ίδιες και κυριότερο να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αγόρια ή κορίτσια, από την ηλικία των 9 ετών τουλάχιστον μέχρι τα 18. Δεύτερον, όλες οι Ελληνίδες από ηλικία 21 ετών και άνω να ελεγχθούν αρχικά με το PAP test ανά τριετία και από τα 30 και μετά με το HPV DNA test κάθε 5 χρόνια. Ρωτήστε τον γιατρό σας, ξέρει και θα σας βοηθήσει να κάνετε αυτές τις δύο απλές κινήσεις για να απαλλαχθείτε από όλο αυτό το κίνδυνο και το βάρος. Να θυμάστε, ο γιατρός είναι αυτός που συνεκτιμά τους παράγοντες κινδύνου και κρίνει χωριστά για κάθε γυναίκα αναλόγως. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης, την κυρία Κοκκινάκη, να μας πει περισσότερα για τις δράσεις αυτές. Καλησπέρα, κυρία Κοκκινάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πείτε μας αρχικά για τις δράσεις αυτές και τον λόγο που θα υλοποιηθούν, ποιοι είναι οι στόχοι δηλαδή αυτών των δράσεων. Οι στόχοι των δράσεων είναι η ενημέρωση των γυναικών για τον προσυμπτωματικό γυναικολογικό έλεγχο και σύμφωνα με τους νέους νόμους που έχουν περάσει για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου. Φέτος το καλοκαίρι έχουν περάσει οι νόμοι που θα ενημερώνεται κάθε γυναίκα για να κάνει την μαστογραφία της για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, όπως και για τις γυναίκες, για το test PAP και για το HPV DNA test. Η δράση αυτή θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στους Δήμους που προαναφέρατε. Έχουμε τυπώσει ένα έντυπο το οποίο θα μοιραστεί με τους λογαριασμούς ίδρυυσης στους τρεις Δήμους σε όλους τους κατοίκους, ώστε να ενημερωθούν όλες οι γυναίκες των τριών αυτών Δήμων και να πάει και με ασφάλεια το κάθε έντυπο σε κάθε σπίτι, να το έχει η κάθε γυναίκα να ενημερωθεί για το γυναικολογικό καρκίνο, αλλά να είναι και χρήσιμες συμβουλές με εικονίδια για την ψηλάφιση του μαστού. Στη συνέχεια έχουμε το βίντεο που έχετε προβάλει, που προβάλατε πριν στην τηλεόραση και θα γίνουν και οι ενημερωτικές ομιλίες, 4 ομιλίες, μία στις ΣΑΠΕΣ, μία στα Αμάραντα, μία στο Μέγα Πιστό και μία στα Αργιανά. Με γυναικολόγους από τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης, αλλά και με κοινωνικούς επιστήμονες που θα μιλήσουν για την άλλη συνταγογράφηση, που είναι πολύ σημαντική να έχουμε πλέον σαν πολίτες όλοι, γιατί και τα μηνύματα που έρχονται όπως ερχόταν και με τον εμβολιασμό, αλλά και τώρα και τα μηνύματα που έρχονται σε όλες τις γυναίκες για τη μαστογραφία, για το γυναικολογικό έλεγχο, ακόμη και τα φάρμακά μας που γράφουμε. Και οπότε θα ενημερώσουμε τις γυναίκες τον τρόπο που μπορούν να κάνουν και γιατί να κάνουν άλλη συνταγογράφηση και πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Ναι, να φέρουμε λίγο ενταχεία το τι αφορά ο προσυμπτωματικός γυναικολογικός έλεγχος, ποιες εξετάσεις δηλαδή περιλαμβάνει και γιατί είναι απαραίτητο να δούμε κάτι πιο έγκαιρα. Καταρχήν, μην ξεχνάμε, κυρίως τον καρκίνο, όσο πιο έγκαιρα βρούμε κάτι, τόσο έχουμε και θεραπεία 100%, όπως το προανέφερα και οι γιατροί στο βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις που μας λένε οι γιατροί, που προαναφέρανε και στο βίντεο, αλλά που θα μιλήσουν και οι γυναικολόγοι αναλυτικά στις ομιλίες, και ότι αν μας τύχει κάτι, να το προλάβουμε
πάρα πολύ γρήγορα και να έχουμε πλήρη θεραπεία. Δοθείς της ευκαιρίας, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το πότε θα γίνει και το καθιερωμένο περπάτημα για την πρόληψη και το πώς μπορούν και πότε να προμηθευτούν τα μπλουζάκια όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν και το σύλλογο. Φέτος το περπάτημα θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, συμπέφτει με τη Λευκή Νύχτα. Επιλέξαμε να είναι ίδια μέρα για να μην έχουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη μας και αναγκαστούμε να κλείσουμε τους δρόμους δύο φορές και να πάρει μέτρα και τροχιά και όλοι μαζί να ταλαιπωρηθούμε. Γι' αυτό θα γίνει ίδιο βράδυ, θα προηγηθεί πρώτα το περπάτημα και μετά η Λευκή Νύχτα. Τα μπλουζάκια, είναι το μπλουζάκι, το φέτος το σύνθημά μας είναι το Believe, το πιστεύω, γιατί πιστεύουμε πλέον ότι η ιατρική εξελίσσεται, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέες θεραπείες για την εξάλληψη του καρκίνου. Όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί καθημερινά, 9 με 1, από το γραφείο του Συλλόγου και σε διάφορες δράσεις που θα γίνουν μες στην πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουκκινίκη. Εγώ ευχαριστώ που μας καλέσατε. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.